Απανοτά ήταν τα γκολ ανθρωπιάς που μπήκαν χθες το βράδυ στα δίχτυα του γηπέδου Μυσηρίων στο Ρέθυμνο κατά τον φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου που έγινε μεταξύ των παλεμάχων του Όφη και των εργαζομένων του Δήμου Ρεθύμνου. Νεότεροι και μεγαλύτερης ηλικίας ποδοσφαιριστές, ανάμεσα στους οποίους και αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι του Μητροπολιτικού Δήμου, ένωσαν τις δυνάμεις τους και έγιναν μια γροθιά στον αγωνιστικό χώρο για δύο ρεθυμιώτες δημοτικούς υπαλλήλους που δοκιμάζονται σκληρά αυτή την περίοδο εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων υγείας. Τα έσοδα από το συμβολικό αντίτιμο των 2 ευρώ του εισιτηρίου θα διατεθούν σε αυτούς με την ελπίδα να ανασάνουν ανεβαίνοντας στο δικό τους Γολγοθά. Θα ήθελα να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους συμπολίτες μου στο Ρέθυμνο, οι οποίοι χάρη σε αυτούς βγάλαμε ένα πολύ μεγάλο ποσό για τις δύο οικογένειες. Φανταστείτε ότι πουληθήκανε περίπου 5.000 εισιτήρια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και το Ρέθυμνο για άλλη μια φορά δείχνει την ευαισθησία του. Ό,τι καλύτερο για το τέλος του χρόνου και την αρχή του καινούριου. Όταν ακούς για φιλανθρωπικό σκοπό, πρέπει να το δώσουμε όλο ό,τι μπορεί ο καθένας τουλάχιστον. Πάντα θα είμαστε δίπλα, πάντα θα βοηθούμε και πάντα θα μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέμε. Με τη διασκέδαση, με τον αθλητισμό, με όλες τις σύνθετες ενέργειες και προσπάθειες που μπορούμε να κάνουμε για να δώσουμε μια ανακούφιση. Το ματς μπορεί να χάρισε τη νίκη στην ομάδα των εργαζομένων του Δήμου Ρεθύμνου που κέρδισε στα πέναλτι με 5-4, ωστόσο και οι παλέμαχοι του Όφη είναι νικητές με τα μηνύματα ανθρωπιάς που έστειλαν. Τις ημέρες που περνάμε και τις δυσκολίες που υπάρχουν σε όλους τους συνανθρώπους μας, οι παλέμαχοι του Όφη και θεωρώ όλοι οι παλέμαχοι ότι είμαστε παρόν. Μήνυμα αλληλεγγύης, ιδιαίτερο συνανθρωπιάς για τους καιρούς που περνάμε δύσκολα σε όλους τους τομείς. Πρέπει να είμαστε πρώτα άνθρωποι και μετά όλα τα υπόλοιπα. Οι κερκίδες του γηπέδου από νωρίς πλημμύρισαν με κόσμο, με το δήμαρχο της πόλης Γιώργο Μαρινάκη να μην παίζει μπάλα όπως παλιά, αλλά να εμψυχώνει με την παρουσία του τους ποδοσφαιριστές που επιτελούσαν το ιερό καθήκον τους. Μακάρι να μην χρειάζονται τέτοιοι αγώνες, γιατί δεν θα υπάρχει η δυστυχία για να μπορέσουμε να την καλύψουμε με οποιαδήποτε μικρή ή μεγαλύτερη συνεισφορά. Είναι πάντως πολύ σημαντικό ότι σήμερα οι άνθρωποι αυτοί ζεσταίνουν κάποιους άλλους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας και τους στέλνουμε και ένα μήνυμα ότι δεν είναι μόνοι. Σας έχουμε συνηθίσει να παίζετε μπάλα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε αυτόν τον αγώνα θα παίξετε? Εδώ θα ήθελα να παίξω κανονική μπάλα, μια που ήμουν και παλιός ποδοσφαιριστής. Αλλά ξέρετε, πρέπει ο καθένας να ξέρει τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει καλά. Γκολ στις κάλπες δηλαδή? Γκολ εκεί που πρέπει.